αφού ευχαρίσαμε τον Γιώργο, θέλω να ευχαριστήσω και τη Μέρη. Όχι μόνο για το γεγονός ότι μας παρέχει τον θαυμάσιο χώρο αυτόν σήμερα για να φιλοξενήσει αυτή την πολύ ουσιαστική συνάντηση, συζήτηση την οποία κάνουμε, γιατί δέχτηκε να βρεθεί στο ευρωδιοσφορέλτιό μας και διότι μέσα από τη δικιά της προσωπική διαδρομή αποδεικνύει έμπρακτα ότι το τουριστικό μας προϊόν μπορεί να αναβαθμιστεί αν το δούμε από μια διαφορετική ματιά, αν το συνδέσουμε με τον πρωτογενή τομέα και αν αντιληφθούμε, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι αυτό το οποίο έχουμε να πουλήσουμε ως χώρα σήμερα δεν είναι μόνο ο ήλιος και η θάλασσα, αλλά θα επανέλθω σε αυτά τα ζητήματα στη συνέχεια των παρατηρήσεων. Θέλω να ξεκινήσω με τα γενικά και να καταλήξω στα υλικά που αφορούν τα ζητήματα του τουρισμού. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί άκουσα από πολλούς παραβρισκόμενους σήμερα αυτή την πολύ σημαντική έννοια της απενοχοποίησης της επιχειρηματικότητας. Έχω κάνει πολύ μεγάλο αγώνα μέσα από την πολιτική μου διαδρομή να εξηγήσω στην ελληνική κοινωνία ότι ο πλούτος παράγεται πρωτίστως από τον ιδιωτικό τομέα. Παράγεται από επιχειρηματίες οι οποίοι παίρνουν, όπως πολύ σωστά είπατε, το ρίσκο να βάλουν τα κεφάλαιά τους να δουλέψουν, προσδοκώντας προφανώς σε μια ικανοποιητική απόδοση και θέλουν αυτό να το κάνουν σε ένα καθεστώς σταθερότητας, προβλεψιμότητας και με το κράτος, αν όχι αρρωγό, σίγουρα όχι εμπόδιο στην καθημερινή τους εργασία. Θέλω με άλλα λόγια να ασχολείστε πολύ περισσότερο με το πώς θα μεγαλώσετε τη δουλειά σας, με το πώς θα προσελκύσετε πελάτες. Ο μικρός επιχειρηματίας με το πώς θα αποκτήσει εκείνες τις ψηφιακές δεξιότητες, ώστε να μπορεί να είναι ανταγωνιστικός και να καταλάβει σήμερα τι σημαίνει ψηφιακό μάρκετινγκ, παρά να ασχολείστε να τρέχετε από τη μία υπηρεσία στην άλλη για να διεκπαιρώνετε μικρές ή μεγάλες εκκρεμότητες που έχετε με τη δημόσια διοίκηση. Όταν λοιπόν μιλάμε για τη δημιουργία πλούτου, δεν μιλάμε μόνο για τη μείωση των φορολογικών στελεχών ή την αξιοποίηση φορολογικών εργαλείων για να προωθήσουμε επενδύσεις κεφαλαίου. Καλή ώρα, αποθεματικά, αντιμετώπιση των επενδύσεων κεφαλαίου με τη λογική των υπεραποσβέσεων ή έξυπνα φορολογικά εργαλεία για να βοηθήσουμε ξενοδοχειακές μονάδες υφιστάμενες να κάνουν σημαντικές ενεργειακές αναβαθμίσεις με αντάλλαγμα την αύξηση του συντελεστή δόμησης για τους κοινόχρηστους χώρους. Αυτά είναι έξυπνα εργαλεία τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να σας ενθαρρύνουμε να επενδύσετε περισσότερο. Μιλάμε όμως για κάτι άλλο. Μιλάμε για την ανάγκη να σαρώσουμε στην χειροδοξία ως οδοστρωτήρες τα εμπόδια τα οποία σήμερα κρατούν θέση για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Και αυτό είναι ένα στίχημα οριζόντιο. Δεν αφορά μόνο την κυβερνητική ηγεσία, αφορά την περιφερειακή διοίκηση, αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, αφορά το ποιος κάνει τι, την έννοια του πολυεπίπεδου κράτους, να αποσαφηνίσουμε επιτέλους τι κάνει η κεντρική διοίκηση, τι κάνουν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις, τι κάνει η περιφέρεια, τι κάνουν οι δήμοι. Και όπου μπορούμε να περάσουμε αρμοδιότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα την εμπιστευτούμε και θα το κάνουμε. Και την περιφερειακή διοίκηση, αλλά και τους δήμους. Όπου οι περιφέρειες πρέπει να παρεμβαίνουν εκεί που δεν μπορούν, ειδικά οι μικροί νησιωτικοί δήμοι, να διεκπαιρώνουν σημαντικά έργα υποδομής, θα τους αφήσουν να το κάνουν. Μίλησα με τον Περιφερειάρχη για το πώς ο ίδιος παρενέβη για να φτιάξει τον βιολογικό καθαρισμό στην Τίνο. Δεν θα μπορούσε ποτέ ένας μικρός δήμος να το κάνει. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στο Καστελόριζο. Από το οποίο ήρθα. Αυτό προϋποθέτει όμως μια καλή κατανόηση του ποιος κάνει τι σε αυτή τη χώρα. Τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, πού μπορείς να χτίσεις. Το χωροταξικό είναι εξαιρετικά σημαντικό ως μια βάση αναπτυξιακή για να καθορίσουμε επιτέλους τις χρήσεις γης και απόλυτη προτεραιότητα για μένα, όχι μόνο το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού, το οποίο αυτή η κυβέρνηση το κατήργησε χωρίς να το διαδραστήσει με τίποτα. Αναρωτιέμαι τη σημαντικότερη παρέμβαση ρυθμιστική στον τομέα του τουρισμού είναι το ζήτημα των χρήσεων γης. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν, γιατί το είπες πολύ σωστά, Δίνα, και το σημείωσε, μου άρεσε ως λέξη, δεν είναι ο τουρισμός αποτέλεσμα συγκύριας. Ξέρετε πολύ καλά ότι πήγαμε πολύ καλά τα τελευταία χρόνια, όχι γιατί χαράξαμε κάποια συγκεκριμένη τουριστική πολιτική, αλλά διότι έτσι ήρθαν τα πράγματα ως προς την θέση στην οποία πρέπει να ανταγωνιστές μας. Δεν θα είναι πάντα έτσι. Ήδη αρχίζει και αλλάζει. Ξέραμε το 19 τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα και πρέπει να χαράξουμε μια βιώσιμη πολιτική για τον τουρισμό μας,
η οποία να αναδεικνύει ουσιαστικά τα σχετικά μας πλεονεκτήματα, να έχει βάθος, περιεχόμενο και να μπορούμε να αντιληφθούμε τι μπορούμε εμείς ως χώρα να κάνουμε καλά και ποια είναι η θέση μας σε μια τουριστική αγορά η οποία αλλάζει και αυτή με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και εδώ πέρα επιτρέψτε μου να πω ότι το ζήτημα είναι πολύ ευρύτερο από το να παρέχουμε απλά μια ωραία παραλία και ένα θαυμάσιο καιρό. Και συνδέεται σε έναν βαθμό τον πολιτισμό μας με τις κλασικές αξίες, με την έννοια του μέτρου, της καλής ζωής, της ευεξίας, του πολιτισμού, του πρωτογενούς τομέα και βέβαια της βιωσιμότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος. Για μένα ο τουρισμός δεν είναι μια οριζόντια, μια κάθετη πολιτική η οποία δεν συνδέεται με τίποτα. Δεν μπορούμε σήμερα να συζητάμε για τουρισμό αν δεν προστατεύσουμε το περιβάλλον. Δεν μπορούμε να συζητάμε για ελληνικό τουρισμό αν δεν τον διασυνδέσουμε ουσιαστικά με την προστασία και την ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου. Ανοίγω μια παρένθεση. Είδαμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το λέω γιατί είμαι στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μία έκθεση η οποία γίνεται στη Δήλο και η οποία για πρώτη φορά με τη σύμφωνη γνώμη της εφορέας αρχαιοτήτων έρχεται και ενώνει τις δυνάμεις ενός σύγχρονου καλλιτέχνη ο οποίος δείχνει τα έργα του σε έναν κλασικό αρχαιολογικό χώρο. Και ξαφνικά βλέπουμε ότι η ανάδειξη του πολιτιστικού μας τούτου μπορεί να τη δούμε μέσα από μια τελείως διαφορετική ματιά. Τέτοιες προσεγγίσεις δεν είναι άγνωστες στους ανταγωνιστές μας. Εδώ πέρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ότι δεν γυρίζει ο κόσμος μόνο γύρω από την Ελλάδα για αυτά που κάνουμε εμείς. Πρέπει εμείς πρώτοι να τρέξουμε μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες. Η υποκρατική παράδοση στην ΚΟ είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν μπορεί να συνδεθεί με τον ιατρικό τουρισμό και όχι μόνο. Ο Ιπποκράτης δεν ήταν απλά ο άνθρωπος ο οποίος ταύτισε τη διαδρομή του με την ιατρική επιστήμη. Την ταύτισε και με την έννοια της γενικότερης ισορροπίας, της ευεξίας και το τι σημαίνει να ζει κανείς μια υγιεινή ζωή. Και το τι σημαίνει αυτό ενδεχομένως για ανθρώπους τρίτης ηλικίας, οι οποίοι θέλουν να έρθουν, κάποιοι να ζήσουν περισσότερο στα μέρη μας, συνδέεται με τη δεύτερη κατοικία. Όλα αυτά με άλλα λόγια συνδέουν ένα πλαίσιο το οποίο απαιτεί την συνύπαρξη και τη συνεννόηση πολλών διαφορετικών αγωνιστών, αλλά μέσα από μια συγκεκριμένη στρατηγική. Και πάντα το τονίσω αυτό με απόλυτη προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος. Εγώ θέλω να χαιρετήσω τον ξενοδοχειακό κλάδο της ΚΟ. Το κάνω γιατί γνωρίζω ότι ήσασταν πάντα στην πρώτη γραμμή. Σταθήκατε όρθιοι σε πολύ δύσκολες συγκυρίες και οι επενδύσεις τις οποίες κάνατε ήταν με το βλέμμα στο μέλλον. Αναβαθμίζοντας ουσιαστικά το τουριστικό προϊόν, αναγνωρίζοντας ότι σήμερα το να φτιάξει κανείς σε ένα καλό ξενοδοχείο, ένα καλό σπα δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη. Γιατί αυτό ζητάει ό,τι σκέφτεσαι πια. Και αν δεν το κάνουμε, αν δεν το κάνετε, εσείς θα βρεθούμε εκτός αγοράς. Το να μπορούμε να διενθύσουμε το τουριστικό προϊόν με μια επίσκεψη σε ένα ωραίο υλοποιείο, και αυτό πια δεν είναι πολυτέλεια αλλά υποχρέωση να δώσουμε παραπάνω επιλογές στον επισκέπτη, ο οποίος θα έρθει στο νησί μας. Αλλά η προστασία του περιβάλλοντος ως προς τις βασικές υποδομές, απορρίμματα, νερό, διαχείριση της γης, προστασία της αγροτικής γης, εκεί είναι που πρέπει να παρέμβει το κεντρικό κράτος σε συνεννόηση με την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Τα ζητήματα της καθαρής ενέργειας αφορούν ιδιαίτερα τα μικρά μας τα νησιά. Θα υπάρχουν σημαντικότατοι πόροι διαθέσιμοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κυκλική οικονομία και για την ενεργειακή αυτονομία των νησιών, ειδικά των μικρών νησιών. Είναι μια πρώτη τάση ευκαιρία να βοηθήσουμε ειδικά τα μικρά νησιά να αποκτήσουν ένα δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα. Όχι απλά να είναι ενεργειακά αυτόνομα, αλλά να το πουλήσουν αυτό και ως ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για να μπορούμε να έχουμε επισκέψεις όχι μόνο στην ΚΟ αλλά και στα μικρότερα νησιά, τα οποία δέχονται σήμερα μεγάλες πιέσεις. Και βέβαια τα ζητήματα της υγείας. Κατά απόλυτο δίκιο που τα αναδείξατε. Σημείωσα από το πρώτο είπατε 175 διακομιδές, ένα πρόχειρο υπολογισμό, αυτό σχίζει 2 με 3 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Θα καλύπταμε τις ανάγκες προσλήψεων, μέσα θα τις είχαμε προσθέσει σε λιγότερο από ένα χρόνο. Το λέω αυτό διότι οι προσλήψεις στη δημόσια διοίκηση πρέπει να γίνονται στοχευμένα και που υπάρχει ανάγκη. Και για μας η πρώτη προτεραιότητα, δεν το κρύψαμε ποτέ, είναι να προσλάβουμε προσωπικό στην υγεία, ειδικά νοσηλευτικό προσωπικό. Έχουμε πολύ μεγάλες ελλείψεις. Και έτσι θα κινηθούμε την επόμενη μέρα. Άκουσα μια σειρά από άλλες ενδιαφέρουσες προτάσεις σχετικά με την ρευστότητα την οποία πρέπει να το πώς θα στηρίξουμε τις ελληνικές τράπεζες.
Η συμφωνία αλήθεια την οποία προτείνω στην επιχειρηματική κοινότητα είναι αμφίδρομη. Εγώ σας βοηθήσω, την επόμενη μέρα, μειώνοντας φόρους, απλοποιώντας το ρυθμιστικό περιβάλλον, βελτιώνοντας το κόστος δανεισμού συνολικά ως χώρα, διότι αυτό το οποίο έγινε μέσα σε 2 εβδομάδες μετά τις ευρωεκλογές, είναι μια σημαντικότατη αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού, διότι για πρώτη φορά οι αγορές προεξοφλούν ότι μια σοβαρή μεταρρυθμιστική αναπτυξιακή κυβέρνηση μπορεί να φέρει την Ελλάδα στον δρόμο της κανονικότητας. Το δεν είναι καλό μόνο για την ελληνική δημοκρατία, είναι καλό για όλους σας. Τη μεγάλη μέχρι τη μικρή επιχείρηση, διότι θα μειωθεί το κόστος δανεισμού. Αν εμείς λοιπόν κάνουμε αυτά για την επιχειρηματική κοινότητα, οι απαιτήσεις που έχουμε από την επιχειρηματική κοινότητα είναι πολύ συγκεκριμένες. Εργασιακή ειρήνη και προστασία των εργαζόμενων. Οι εργαζόμενοι συμμέτοχοι στην επιτυχία της επιχείρησης. Εμείς θα δώσουμε και περισσότερα φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις να δίνουν μπόνους και να μην φεύγει το μισό μπόνους σε φόρους και σε εισφορές όπως γίνεται σήμερα. Θα σας βοηθήσουμε, ειδικά τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, να δώσετε πρόσθετες παροχές στους εργαζόμενους σας. Δηλαδή να κάνετε ένα πρόσθετο ασφαλιστήριο συμβόλαιο πέρα και πάνω από αυτό το οποίο προσφέρει η δημόσια ασφάλιση, να μπορείτε να το κάνετε. Και φυσικά η εργατική νομοθεσία πρέπει να τηρείται. Αν υπάρχει μια κλαδική σύμβαση, αυτή η κλαδική σύμβαση, εμείς μιλάμε για ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αν έχει υπογραφεί μια κλαδική σύμβαση μεταξύ του κλάδου, έχει επεκταθεί μέσα από τις επεκτασιμότητες και δεσμεύει όλες τις επιχειρήσεις και όλους τους εργαζόμενους, αυτή η κλαδική σύμβαση πρέπει να εφαρμόζεται. Γιατί πρέπει εμείς να πλέξουμε στα χωράφια των εργαζόμενων και των επιχειρηματιών, οι οποίοι έχουν συμφωνήσει ότι είναι καλό για τους ίδιους. Γιατί γνωρίζουν πολύ καλύτερα τις ανάγκες. Και μια κλαδική σύμβαση καλή για τους εργαζόμενους. Γιατί προφανώς δεν θα την είχαν δεχτεί και ήδη δεν την είχαν. Δεν είχαν υπογράψει. Θέλουμε να αντιληφθείτε την έννοια της βιωσιμότητας όπως ήδη το κάνετε, ως μια πρόκληση και ως μια ευκαιρία για την επόμενη μέρα και βέβαια με τον τρόπο σας, ειδικά οι μεγάλες επιχειρήσεις, να στηρίζετε τις τοπικές κοινωνίες, όπως ήδη φαντάζομαι το κάνετε με διακριτικό τρόπο, διότι εδώ πέρα θα πούμε όλοι μαζί από αυτήν την. Αυτό το αδιέξοδο το οποίο έχουμε περιέχει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι τοπικές κοινωνίες να είναι ενωμένες. Και αν μεταφέρω ένα μήνυμα σε αυτήν την προεκλογική περίοδο, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 7 Ιουλίου, είναι ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι την επόμενη μέρα. Πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά ως χώρα την τοξικότητα, τον διχασμό, την ψεύτικη πόλωση, τη λογική ότι εμείς είμαστε με τους πολλούς και κάποια άλλη είναι με τους λίγους. Εγώ δεν κάνω κρίση. Ξέρω πολύ καλά ότι την επόμενη μέρα πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι θα μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, αλλά δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο, γι' αυτό και θα αγωνίζομαι μέχρι την τελευταία στιγμή για να κερδίσω και τον τελευταίο σκεπτόμενο συμπολίτη μας, ο οποίος προβληματίζεται σήμερα, να τον πείσω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η δύναμη που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα στην ανάπτυξη, γιατί αυτό είναι το πραγματικό ζητούμενο. Αν δεν λύσουμε το πρόβλημα της ανάπτυξης, δεν πάμε πουθενά ως χώρα, αλλά την επόμενη μέρα, εφόσον εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, οφείλω να είμαι πρωθυπουργός. Και αυτό δεν ψήφισαν. Και δεν μπορούμε να κάνουμε διακρίσεις όπως ο Δήμαρχος δεν πρέπει να κάνει διακρίσεις, ο βουλευτής δεν κάνει διακρίσεις, ο Περιφερειάρχης δεν κάνει διακρίσεις την επόμενη μέρα. Θέλω να ξέρετε ότι για μένα τα νησιά μας είναι ένας πολύ μεγάλος πλούτος. Και η καρδιά μου είναι πάντα κοντά στην νησιωτική Ελλάδα. Και τα ζητήματα της νησιωτικότητας που αφορούν όχι μόνο στο ΦΠΑ, το ΦΠΑ πράγματι συνδέθηκε εκ των πραγμάτων με το προσφυγικό, αλλά δεν ήταν αυτή η λογική. Η λογική ήταν ότι αντί να έχουμε ένα περίπλοκο μεταφορικό ισοδύναμο με αιτήσεις γραφειοκρατία, έχουμε ένα οριζόντιο μέτρο το οποίο δίνει πράγματι ένα προνόμιο στα νησιά μας, όπως αντίστοιχα πλεονεκτήματα έχουν και άλλα νησιωτικά συμπλέγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να είμαστε ξεκάθαροι, εδώ πέρα δεν είναι κάτι το οποίο διεκδικούμε μόνο εμείς. Αν η νησιωτικότητα έχει σημασία, πρέπει να την στηρίξουμε όπως πρέπει να στηρίξουμε με άλλου είδου πολιτικές του ορεινού μας όγκου, τα μικρά χωριά τα οποία και αυτά ερημώνουν, να στηρίξουμε συνολικά την περιφέρεια. Αλλά η νησιωτικότητα είναι πάντα ένας τεράστιος πλούτος για τη χώρα μας. Εγώ θα είμαι κοντά στα προβλήματά σας με τους άξιους βουλευτές μας και ευελπιστώ βέβαια ότι η νίκη της Δημοκρατίας θα αυξήσει σημαντικά και την κοινωνική ομάδα, ώστε να μην είναι ο μόνος βουλευτής ο οποίος εκπροσωπεί τα 12 και το έχει κάνει πάρα πολύ καλά και με πολύ μεγάλη μεθοδικότητα, για να μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερη εκπροσώπηση στη Βουλή και να ξέρετε ότι την επόμενη μέρα τα ξέρουμε τα ζητήματα. Είμαστε σοβαροί, υπεύθυνοι, προγραμματισμένοι. Έχουμε κάνει πολλή προετοιμασία γιατί θα ήταν ανεύθυνο από μέρους μας. Δεν είναι αλαζονικό το να κάνεις προετοιμασία. Ανεύθυνο θα ήταν να μην κάνουμε
προετοιμασία για την επόμενη μέρα, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός. Θέλω να πιάσουμε τον τάβρο από τα κέρατα όλοι μαζί και νομίζω ότι έχουμε πολύ καλές προοπτικές να κάνουμε πραγματικά μια μεγάλη αναπτυξιακή έκπληξη. Και σας θέλω τους νησιώτες μας και ειδικά τους επιχειρηματίες, τους εργαζόμενους, τους φορείς εδώ πέρα στην ΚΟΣ, στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Το επανειδή. Να είστε καλά.